θα πάμε να δούμε κάτι πραγματικά ευχάριστο, γιατί πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή μιλάμε για αυτή τη λεγόμενη αστιφιλία. Άνθρωποι που τα παρατάνε όλα, ψάχνουν μια καλύτερη ζωή και έρχονται στις πόλεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες ιδιαιτερότητες στην Κρήτη. Δεν θα αναφερθούμε μόνο στα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου ή στα ορεινά χωριά του Αποκόρωνα. Υπάρχει και ένα χωριό στη Σιτία, το Παρασπόρι, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτό το όμορφο χωριό. Έχουν αναπτύξει και ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό σύλλογο. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που το υπογράφει η συνάδελφος η Μαρία Μαυρομάτη και με την επιστροφή. Θα συνδεθούμε με την Σιτία και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρασπορίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει έτσι τον παλμό αυτής της μικρής αλλά δυναμικής κοινωνίας. Στο χωριό Παρασπόρι Σιτίας πλέον κατοικούν μόνο 30 άνθρωποι, η μισή άτομα ηλικίας έως 35 ετών, σε αντίθεση με άλλους νέους της ηλικίας τους, αντί να φύγουν και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή σε κάποια μεγαλούπολη, έμειναν στη γενέτειρά τους. Συγκρότησαν σύλλογο και όλοι μαζί προσπαθούν για την ανάπτυξη του τόπου τους στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Στο πρόγραμμα λοιπόν αυτό περιλαμβανόταν διάφορες δράσεις, όπως ήταν το πανηγύρι που έγινε το 15 Αύγουστο στην Κατοχή. Ήταν διατροφητεύσεις στο χωριό, σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιβλιοθηκονομίας. Έγινε μια εκδρομή σε κοντινά μέρη εδώ στο χωριό. Εξέδωσαν βιβλίο για το χωριό τους με όλα τα ιστορικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, τα ήθη, τα έθιμα, τις εκκλησίες, ενώ ανατύπωσαν και το λεύκωμα του σχολείου και στο πλαίσιο του προγράμματος δημιούργησαν και βιβλιοθήκη που διαθέτει 700 τίτλους βιβλίων. Προδοξούμε να φτάσουμε τους 1000 και να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως βέβαια τους θερινούς μήνες. Οι δράσεις τους δεν σταματούν εδώ, αφού κάνουν όνειρα και θέλουν να πετύχουν το καλύτερο για το Παρασπόρι, ώστε η ζωή των κατοίκων να αναβαθμιστεί. Οι φούρνοι, οι οποίοι έχουμε στο σχέδιο να πραγματοποιήσουμε, επίσης είναι η ηλεκτροδότηση της κατοσβρύσης. Έχουμε κάνει ήδη αρκετά περισσότερα ώστε να, για την καλύτερη εμφάνιση, την καλύτερη εξυπηρέτηση του χωριού. Σε καιρό κρίσης, λένε, η επιστροφή στις ρίζες είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρασπορί, ο κύριος Νεκτάριος Ξυπόλυτος, είναι μαζί μας μέσω της τεχνολογίας βεβαίως. Θα μεταφερθούμε στην όμορφη Σιτία για να μας πείτε έτσι, κύριε Ξυπόλυτε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχετε αναπτύξει στο όμορφο χωριό σας. Όλοι αναφερόμαστε σε αυτή τη δυναμική που επικρατεί τα τελευταία χρόνια ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα χωριά τους, πάνε στις μεγάλες πόλεις για να ψάξουν μια καλύτερη ζωή. Εσείς όμως μένετε στο Παρασπόρι, σε ένα πολύ μικρό χωριό της Σιτίας, δραστηριοποιείστε και προσπαθείτε να βγάλετε αυτή την εσωστρέφεια της επαρχίας και να βγείτε προς τα έξω. Ναι, έτσι είναι. Πιστεύω ότι έχει έρθει ο καιρός και λόγω της οικονομικής κρίσης να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, να το πω έτσι, να επιστρέψουμε στα χωριά μας, να δραστηριοποιηθούμε σε αυτά και πιστεύω ότι δίνοντας ζωή στα χωριά μας, ουσιαστικά δίνουμε ζωή στους εαυτούς μας, διότι και οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Κύριε Ξυπόλυτε, λένε πολλοί έτσι το τελευταίο διάστημα ότι ίσως έτσι η απάντηση και το μυστικό απέναντι στην κρίση που βιώνουμε να είναι και στη γη και στα χωριά μας. Και ήθελα να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Πέρα από κάποιους νέους που συνειδητά επέλεξαν να μην εγκαταλείψουν ποτέ το χωριό, έχει αρχίσει να καταγράφεται έτσι μία τάση επιστροφής? Ναι, υπάρχει επιστροφή στα χωριά και στο δικό μας χωριό υπάρχουν άτομα που έχουν έρθει από την Αθήνα και μένουν πλέον μόνιμα, νεαρές ηλικίες, 25-30 ετών. Επίσης, υπάρχουν και οικογένειες που έχουν επιστρέψει από άλλες πόλεις της Κρήτης και έχουν έρθει και μένουν στο Παρασπόρι, ενώ θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει, ας πούμε, τη Σιτία, που είναι το κέντρο της περιοχής. Κύριε Ξυπόλυτε, επειδή όση ώρα μιλάτε παρακολουθούμε και πλάνα από το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, είναι πολύ ευχάριστο σε αυτές τις δύσκολες εποχές να βλέπουμε μικρά παιδιά σε τόσο μικρά χωριά να γεμίζουν τις αλάνες. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ευχάριστη εικόνα. Βλέπουμε όμως και εικόνες από μια δραστηριότητα που έχετε αναπτύξει ως πολιτιστικός σύλλογος, με γλέντια, με κάποιες έτσι εκδρομές. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτές και βεβαίως στο τέλος για το βιβλίο. Βεβαίως. Να σας πω λοιπόν ότι ο σύλλογος στα τρία πόλεις της ζωής έχει ιδρυθεί το Μάιο του 2010. Έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική δράση, έχοντας ως πρώτο στόχο να αναβιώσουμε πράγματα που γινόταν στο παρελθόν. Το πρώτο που αναβιώσαμε ήταν το παραδοσιακό πανηγύρι.
Παλιότερα γινόταν στη Ρίζα, σε ένα κοντινό χωριό που πλέον δεν έχει κατοίκους. Μετά λοιπόν την εκκλησία που γινόταν εκεί η λειτουργία, πήγαινα σε ένα κοντινό τόπο εκεί πέρα, όπως λεγόταν στις Καρές, είχε καρυδιές και το είχαν ονομάσει έτσι, και γινόταν ένα πανηγύρι όπου ερχόταν από όλη την επαρχία και γλεντούσαν οι άνθρωποι μετά την εκκλησία. Αυτό λοιπόν εμείς το αναβιώσαμε στο παρασπόρι μετά τη λειτουργία στις 15 Αυγούστου στην Παναγία της Ρίζας. Γίνεται το πανηγύρι στην Κάτω Βρύση, ένα τοπίο φανταστικό με πλατάνια, τρεχούμενα νερά, και έχουμε αναβιώσει τον παλιό τρόπο, θα το έλεγα, γλεντιού που γινόταν και στην περιοχή μας αλλά και σε όλο την Κρήτη. Κύριε Ξυπόλυτη, πόσα περίπου άτομα ζουν στο χωριό Παρασπόρι? Είναι περίπου στα 60 άτομα. Και αληθεύει ότι από τα 60 άτομα πάνω από 40 είναι άνθρωποι νεότερης ηλικίας? Περίπου 40 άνθρωποι είναι νεαρής ηλικίας, ηλικίες δηλαδή κάτω των 50. Υπάρχουν αρκετά παιδιά. Περίπου στα 30 άτομα είναι ηλικίες μέχρι 40 ετών. Άρα αναλογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τα νεότερα χωριά της Κρήτης με βάση αυτά τα δεδομένα, από τα νεότερα μικρά χωριά της Κρήτης. Ναι, ο πληθυσμός είναι σχετικά αντίστροφος με αυτό που συμβαίνει, ειδικά στα μικρά χωριά της Κρήτης. Θέλεις να μας πείτε και πώς μπορεί να φτάσει κάποιος στο Παρασπόρι από τη Σιτία? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο Παρασπόρι από τη Σιτία? Επειδή είναι μια μακρινή απόσταση, τουλάχιστον για εμάς από την υπόλοιπη Κρήτη, η Σιτία και αυτό το οδικό δίκτυο. Πώς μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το χωριό σας? Αυτό γίνεται μέσω της Σιτίας, μπορεί να έρθει κάποιος, είτε από, μπορεί από την περιοχή της Ιεράπετρας όταν φτάσει στο χωριό Πισκοκέφαλο. Υπάρχει εκεί μια διασταύρωση που έρχεται. Και επίσης αυτό μπορεί να γίνει και ερχόμενος από το Ηράκλειο. Πάλι βέβαια πρέπει να έρθει στο χωριό στο Πισκοκέφαλο και από εκεί έρχεται. Και μέσω Σκοπής υπάρχει ένας δρόμος όπου μπορεί να έρθει στο χωριό μας, και επίσης μέσω του Κουτσουρά από τη διαδρομή Δάφνη-Σκορδίλο έρχεται πάλι στο Παρασπόρι. Μάλιστα. Κύριε Ξυπόλυτε, έχω μία απορία. Σε ένα χωριό 65 κατοίκων, ένας Αθηναίος, ένας Ηρακλειώτης, ένας Χανιώτης που επιστρέφει πίσω. Η πρώτη απορία είναι τι επιλέγει να κάνει προκειμένου να ζήσει ως επάγγελμα, ως δραστηριότητα, και η δεύτερη, να μας πείτε εσείς τι δεν θα αλλάζατε ποτέ από τον τρόπο ζωής σας στο Παρασπόρι. Θα σας πω παραδείγματα που είναι υπαρκτά, πραγματικά. Ένας από αυτούς που έχει έρθει είναι γεωπόνος. Δραστηριοποιείται στην περιοχή μας κάνοντας διάφορα σχέδια βελτίωσης και ασχολούμενος και με διάφορα προγράμματα. Επίσης, αρκετοί ασχολήθηκαν με τις περιουσίες, με ελιές, με τα αμπέλια. Με τη γη. Ακριβώς. Να λοιπόν που αυτό που λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έξοδο από την οικονομική κρίση σε ένα μικρό χωριό της Σιτίας γίνεται πράξη, και φαντάζομαι ότι και η ποιότητα της ζωής σας, κύριε Ξυπόλυτε, και εσάς αλλά και των άλλων συμπολιτών σας είναι εξαιρετικά καλύτερη σε σχέση με την ποιότητα της ζωής εμάς εδώ στις μεγάλες πόλεις. Σαφώς. Αρκεί να σας πω, ας πούμε, ότι τα παιδιά μου που είναι μικρές ηλικίες, είναι 9, 5 και 6 ετών, χαίρονται να πηγαίνουν στο χωριό, παίζουν με τα άλλα παιδιά παρόμοιων ηλικιών εκεί, και πραγματικά όταν τους λες ότι πάμε στο χωριό, μένουμε στο χωριό, τα βλέπεις κατευθείαν ότι χαίρονται και χαίρονται, θέλουν πραγματικά να είναι εκεί. Όταν τους λέμε πάμε στη Σιτία, υπάρχει μια μελαγχολία. Τώρα να μας πείτε και δύο λόγια, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, για το βιβλίο. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι μέσα από το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση κάναμε κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων ήταν και το βιβλίο. Καταγράψαμε ουσιαστικά μέσω του βιβλίου αυτού την ιστορία του χωριού, τη ζωή που υπήρχε στο χωριό στο παρελθόν, κυρίως μέσα από φωτογραφίες, αλλά και από μαρτυρίες κατοίκων. Και κάναμε, αν θέλετε, μια πρώτη καταγραφή, μια πρώτη απόπειρα να αποτυπώσουμε το τι γινόταν στο χωριό μας στο παρελθόν και μέχρι σήμερα, δείχνοντας ουσιαστικά ποια ήταν η ζωή στο χωριό από το χθες έως το σήμερα, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, Παρασπόρι Σιτίας, από το χθες στο σήμερα. Εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε να περνάτε υπέροχα εκεί στο Παρασπόρι.
Και μακάρι το δικό σας παράδειγμα να το μιμηθούν και άλλες περιοχές της Κρήτης, της Κρητικής Υπαίθρου, που πραγματικά αυτή την περίοδο το έχουν ανάγκη, το έχουμε όλοι μας ανάγκη. Καλό σας βράδυ. Πάρα πολύ, θα σας φιλοξενήσουμε. Ευχαρίστως, θα έρθουμε.